Η είδηση τώρα που προκαλεί ανησυχία στην επιστημονική κοινότητα, καθώ στην Ανταρκτική καταγράφει και απόλυτο αρνητικό ρεκόρ συρρήκνωση των πάγων. Σύνδεση με τον ανταποκριτή μα στο Λονδίνο, θανάση Γκαβό, πρόκειται θανάση για τη μεγαλύτερη συρρήκνωση από το 1979. Ναι, κάθε Σεπτέμβριο στην θαλάσσια περιοχή γύρω από την Ανταρκτική συγκεντρώνεται πάγος στη μέγιστη ποσότητά του κάθε χρόνο. Οι επιστήμονε λοιπόν εκτιμούν ότι φέτο είχαμε δυστυχώ αρνητικό ρεκόρ ω προ το χαμηλότερο ετήσιο μέγιστο επίπεδο πάγου. Είναι μια σημαντική διαφορά τη τάξη περίπου των 2 εκατομμυρίων τετραγωνικών χιλιόμετρων σε σχέση με το μέσο όρο κάθε Σεπτεμβρίου και με το προηγούμενο αρνητικό ρεκόρ μεγάλη διαφορά. Οι επιστήμονε φοβούνται, Ελένα, ότι ίσω τελικά η υπερθέρμανση του πλανήτη έχει ήδη σηματοδοτήσει μια νέα εποχή για την Ανταρκτική με ταχαίω εξαφανιζόμενο πάγο και δεν έχουμε φτάσει την εποχή σίγουρα είναι μια πολύ ανησυχητική τάση. Γιατί πρέπει να ανησυχούμε, για δύο λόγου. Ο θαλάσσιος πάγο, πρώτον, αντανακλά την ηλιακή ακτινοβολία πίσω στο διάστημα, επομένω μειώνει η ταχύτητα με την οποία λιώνει ο πάγο γενικότερα. Και δεύτερον, ο θαλάσσιος πάγο εμποδίζει τον πάγο από τη στεριά να χυθεί στον ωκεανό, άρα αποτρέπεται η άνοδο τη στάθμη τη θάλασσα κατά πάρα πολλά μέτρα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Θανάση.